Αλλά νομίζω τουλάχιστον εγώ πώς ξεκίνησα, δεν ξεκίνησα ούτε με το. Δεν ξεκίνησα καταρχήν τώρα να ανακάλυψε ο κόσμος. Από 18 χρόνια εγώ πήσα μια τέτοια διαδικασία. Λοιπόν, αλλά. Πόσο χρόνο είσαι έτσι από πριν, γιατί είσαι ακαθορίστη ηλικία. 49, ακαθορίστη. Λοιπόν, θα κατοστήσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ως προς την ιστορική εκτίμηση, να το πούμε έτσι, εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε μια περίοδο που ταιριάζει στον Έλληνα. Πώς ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση? Από κάτι κουζουλούς, έτσι, οι οποίοι δεν υπολογίσαν τη Ιερά Συμμαχία, συγκρότηση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δυνατότητα συνέχειας, εθνικής συνέχειας. Δεν υπήρχε καν εθνική συνέχεια. Τι εθνική συνέχεια? Ο καθένας θα το πάρει. Ο Κολοκοτρώνης ξεκινάει τα μνημονεύματα του λέγοντας ότι η έννοια της πατρίδας γεννήθηκε μέσα στην Επανάσταση όταν ο χωρικός ανακάλυψε ότι υπάρχει η πατρίδα και εκτός του χωριού του. Ότι μπορούσε να πάει κι αλλού και να το θεωρεί όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, φαντάσου τώρα πώς ξεκίνησαν αυτοί. Και σαν το αίμα τους πέσανε φίλοι, ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα και καταλήξαν εκεί που καταλήξαν. Ή τέλος πάντων άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς με την ιστορία. Εγώ πιστεύω αυτό το έχουμε αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, πρέπει να τους κλείσουμε. Το 1944 ήταν μια ευκαιρία να τους κλείσουμε. Εκεί είχαμε ένα, κάναμε ως λαός, ως λαϊκό κίνημα, το πούμε έτσι, ένα τραγικό λάθος. Πιστέψαμε ότι οι αρχηγοί που μας οδήγησαν στη μάχη και που αποδείχθηκαν ικανότατοι στη μάχη και στη συγκρότηση του κινήματος ήταν επαρκείς να μας οδηγήσουν και στη μετέπειτα εποχή. Τραγικό λάθος και το πληρώσαμε. Έτσι λοιπόν, σήμερα που βρισκόμαστε σε μια ανάλογη ιστορική περίοδο, όπου καλόμαστε να κλείσουμε τα ιστορικά μας βιβλία ή τους ιστορικούς μας λογαριασμούς, δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη. Πρώτον, έχουμε για πρώτη φορά στην ελληνική κοινωνία τέτοια ομόνοια. Είμαστε όλοι εναντίον τους. Δεν υπάρχει μάζα κοινωνική ή κοινωνικά στρώματα, τα οποία τέλος πάντων είναι από την άλλη μεριά και κινδυνεύεις να συγκρουστείς με όρους εφηβείου. Έχεις αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία που δεν έχουμε πράσινα, κόκκινα, μπλε καφενεία. Δεν υπάρχει. Εγώ έχω μιλήσει στον Γκίθι. Για να μην πω ότι με προειδοποιούσαν οι μονιδάτες μου, μου λέει πού πας. Πας να μιλήσεις σε ένα καφενείο, το οποίο είναι μαύρο. Μέχρι που μπήκα μέσα ήταν ακόμη η κορώνα του βασιλιά πάνω. Κι όμως μπήκα, μίλησα και μιλήσαμε και κουβεντιάσαμε όπως μιλάμε σε οποιαδήποτε άλλη γειτονιά της Ελλάδας. Δηλαδή ήταν οι ίδιοι προβληματισμοί, οι ίδιοι καημοί, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Τώρα, και το πιο σημαντικό είναι ότι ο εχθρός, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται παντοδύναμος, είναι πιο ευάλωτος παρά ποτέ. Διότι δεν στηρίζεται σε πραγματικές δυνάμεις. Δεν έχει σταθεροποιημένο το σύστημά του. Το σύστημά του είναι τελείως αυτοσταθεροποιημένο. Δηλαδή, για φαντάσου ένα σενάριο, όπου μια Ελλάδα αποφασίσει ότι εδώ μέχρι σε εδώ και ακολουθούμε άλλη γραμμή. Γεννιέται η ελληνική άνοιξη, όπως η αραβική, έτσι, η ελληνική άνοιξη. Και λέμε, διαγράφουμε το χρέος, προχωράμε σε έξοδο, ανατάσσουμε την οικονομία όπως λέει λίγος πολύ. Και το κάνουμε με τόσο εντυπωσιακό τρόπο που το μαθαίνει μέχρι και όπως μου αρέσει να λέω, ας πούμε, ο τελευταίος λάμπωνας Εσκιμός. Δεν το κάνουμε στα μπλουκτάκια. Τι θα συμβεί? Αυτό που θα συμβεί είναι το κουτρούριο γάμος. Θα πέφτουν οι αγορές, θα συντρίβονται οι τράπεζες. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Αμερικανός είναι να τρέχουν να διασώσουν τις αγορές και τις τράπεζές τους. Οπότε θα σου δώσουν ένα περιθώριο ευκαιρίας, όπως λέμε στην οικονομία, να ανατάξει γρήγορα την οικονομία τους. Εκεί θα είναι το στοίχημα. Εάν το πετύχεις έγκαιρα και τη θωρακίσεις, δεν έχεις να φοβάσεις πολλά. Γιατί η Ελλάδα, την Ελλάδα μπορεί να τη χάσει κάποιος. Το να χάσει το 43% των χρηματοπιστωτικών αγορών του, όμως, που είναι περίπου στα 500 με 600 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκόσμια, αυτό δεν το κάνει. Δηλαδή θα πέσει εκεί. Και μετά πιστεύει, εντάξει, να το πω, συγγνώμη για την έκβαση μου, που φάλα, εντάξει, σ' αφήνω, άσε, θα εξηγηθούμε σε άλλη φάση. Εκείνη η μαγιά, αν μπορείς και πόσο γρήγορα μπορείς. Γι' αυτό και λέω ότι μια χώρα στις σημερινές συνθήκες με το μέγεθος της Ελλάδας έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να ξεκόψει και να αλλάξει πορεία παρά μια χώρα με το μέγεθος Γερμανίας. Αν το έκανε η Γερμανία, τότε θα πέφτανε όλοι πάνω της. Και ενδεχομένως θα είχαμε και πολεμικές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή του για να φρενάρει αυτή την ιστορία. Μια Ελλάδα, παράδειγμα, είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος έκανε αυτό που έκανε ή που θα έπρεπε να κάνει ο ελληνικός λαός. Όχι βεβαίως να φτάσουμε στο σημείο να κλαίνε νεκρούς, έτσι. Λοιπόν,
Αλλά ξεφορτώθηκε τέλος πάντων το καθεστώς, το κουμπάρι. Τώρα βγαίνει και λέει, εφόσον ξεφορτώθηκα αυτόν, γιατί εγώ πρέπει να πληρώσω τα χρέη του. Και οι πρώτοι που βγήκαν και είπαν, ναι, έχει δίκιο ο Ιταλικός λαός, είναι οι Αμερικανοί. Γιατί, σου λέει ο άλλος, καλύτερα να χάσω εγώ τα λεφτά αυτά, παρά να χάσω την Αίγυπτο. Την πιθανότητα δηλαδή να ασκώ επίδραση στην Αίγυπτο. Με αυτή την έννοια λένε ότι είναι ένα καλά υπολογισμένο ρίσκο η στρατηγική αυτή. Βεβαίως έχει ρίσκο, εφόσον έχει ρίξει. Αν δεν είχε, ο μόνος τρόπος να μην πάρεις ρίσκο είναι να πεθάνεις από αυτό σου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, προηγουμένως, όταν βρίσκεις σε δύο συνθήκες όπου πραγματικά έχεις αντικειμένο πολλών ετών και όντως έχει πολλωθεί κοινωνικά, πολιτικά, ακόμη και ιδεολογικά, δηλαδή το σύστημα δημοκρατίας. Όντως πολλών. Σήμερα είσαι δημοκράτης, δεν είσαι, δηλαδή δεν είναι πολλά. Πώς θα το πούμε. Εδώ δεν συζητάμε στο έδαφος της δημοκρατίας ποια δημοκρατία δεχόμαστε. Αν είναι η αστική, φιλελεύθερη, κοινοβουλευτική, ξέρω εγώ τι άλλο. Εδώ συζητάμε αν είσαι δημοκράτης στοιχειωδός. Ή δεν είσαι πλέον δημοκράτης και ακούς τα περίφημα όπως ο κύριος Σόιμπλε. Μας έλεγε στο βήμα μόλις στη Ρωσική, εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Το παρατραβάμε κιόλα και οι γερμανικές εφημερίδες αν έχετε διαβάσει. Τις τελευταίες μέρες μας λένε, ξέρετε, είναι πολύ σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα του μνημονίου και δεν περισσεύει χρόνος τώρα να σας βάλουμε δύο μήνες εκλογές. Έτσι, λοιπόν. Μα και μόνο το ότι καταστήσαν τις εκλογές κοινές περιεχομένες. Δηλαδή σου λένε ότι άμα συμφωνήσετε σε όλα, κάντε και εκλογές. Βέβαια, αρκεί να τηρήσετε τις μέρες. Πώς κάνουμε τα αποκλειότητα. Αρκεί να τηρήσετε πάντα. Κάντε και μια παρέλαση. Ναι, μπορείτε να κάνετε εκλογές όπως και ο κύριος Σόρμπλε, αρκεί μετά να τηρήσετε τις μέρες. Και άμα δεν κουστάρω, δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα σε αυτή την περίπτωση έχεις επιλογή, συγκεκριμένη επιλογή. Η επιλογή σου είναι ή να πας από εκεί ή από την άλλη. Εάν σε αυτές τις συνθήκες οφείλεις να είσαι ξεκάθαρος, δεν μπορεί να είσαι ταινή σε ζώνη. Και έτσι και είναι. Όχι, αλλά σε κάνει, συγγνώμη που επιμένω, σε κάνει κάτι να πιστεύεις ότι είναι κάτι πω. Παραπάνω από ευσυνής πόθος ή άλλη πλευρά. Ναι, θα σου πω. Το καταλάβω. Καταρχήν, μ' αρέσει αυτό που έλεγε ο Κάντι, έτσι. Ναι. Τι έλεγε ο Κάντι. Στην αρχή σε αγνοούν, μετά σε λένε γραφικό, ναι. Μετά σε πολεμάνε, μετά νικάς. Το δράμα για το επίσημο για μένα είναι μεγάλη. Και έχω την τιμή να βρίσκονται μαζί μου άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες τους θεωρούσα εχθρούς, ιδεολογικά εχθρούς, γιατί πρόκειται από την λαϊκή δεξιά, από το Πασόκ και οπουδήποτε. Σημαίνει ότι η κοινωνία διαμορφώνει νέα κοινωνικοπολιτικά πρότυπα έκφρασης και εκπροσώπησης. Και άρα δεν λειτουργεί με τα παραδοσιακά το πλαίσιο των κινημάτων που αφορούσαν μια άλλη ιστορική εποχή, την κοινωνία. Ευρωκομμουνισμό, Ευρωδημοκρατία, κομμουνιστικό κίνημα, με τον τρόπο δηλαδή που συγκρούσαν. Δεν πιστεύω ότι οι ιδεολογίες αυτές χαθήκαν ή χάσανε την κοινωνική τους αναφορά. Απλά σήμερα καλούνται να επαναπροσδιοριστούν σε σχέση με τα κοινωνικά αποτέλεσματα που πάρουν σήμερα. Γι' αυτό και οι μηχανισμοί, ενώ αδυνατούν και απαξιώνονται, την ίδια ώρα ξερομολούν συντρόφους μου ή ομοειδεάτες μου που γνωρίζουν τρομακτική λαϊκή απήχηση και με βάλουν και με τον ποιμό του ιδίου που εγώ δεν έχω πάψει να δηλώνω αυτό που ήμουν πάντα. Όμως, αν την ίδια ώρα που λέει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, κατεβάζει τη δημοτικότητα της κυρίας Μαγαρία εκεί στον Αδύρ, έτσι που εκφράζει επίσημα αυτό που είναι και εμένα η ιδεολογία μου, εμένα με αγκαλιάζει, πώς να το πούμε, μέχρι και ο τελευταίος, γιατί σου νιώθει ότι έχεις κοινά προτάγματα ανεξαρτήτως ιδεολογίας και τοποθέτησης. Και έχεις αυτά τα κοινά προτάγματα γιατί πιστεύεις πραγματικά σε αυτό το λαό του που έκανε τα φέρει. Ανεξάρτητα με τα κουσούρια του, που στο κάτω αφήσει δικαίωμά του. Αυτό είναι. Δηλαδή, λαούς χωρίς κουσούρια δεν έχουν ποτέ στην ιστορία. Δεν είχαν ποτέ σε καμία ιστορική περίοδο. Λαοί εξαγνισμένοι, ομογενείς και να το πούμε έτσι, απόλυτα ηθικοί και όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν μόνο στα κακής ποιότητας πληθυστορήματα. Δεν υπάρχει πουθενά στην ιστορία τέτοιο πράγμα. Απλά η δυνατότητα ενός λαού να υπερβαίνει τα προβλήματά του ή αν θέλεις. Τα ελαττώματά του, τα ιστορικά του ελαττώματα, τα κοινωνικά του ελαττώματα, αναδεικνύοντας δυνάμεις από τα σπλάχνα του που αντιπροσωπεύουν έστω για μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, ό,τι καλύτερο θέλει να πιστεύει ο λαός για τον εαυτό του, εκεί είναι η κρίσιμη στιγμή και γίνεται η μεγάλη αλλαγή. Επειδή εγώ πιστεύω, και αποδεικνύεται, κακώς δηλαδή, όταν θέλω πάρα πολύ να αποδεικνύω ότι κάνω λάθος σε αυτό, η ζωή θα εξαναγκάσει το σύνολο του ελληνικού λαού, τη συντριπτική του πλειοψηφία, με εξαίρεση μια μικρή. Μειοψηφία που καρπώνεται, κερδίζει από αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, θα τον εξαναγκάσει να κάνει επιλογή. Δεν μπορεί. Ή να δει τα παιδιά του να πεινάνε και να βιώσουμε καταστάσεις πολέμου. Γιατί εγώ, παραδείγματος,
πάει στο Πέραμα, να πάει στο Δραπετσόνα. Έχω μιλήσει με κόσμο όπου πραγματικά η πείνα είναι στο μάτι του. Δεν είναι μόνο αυτό να το συζητάμε μεταξύ μας. Η δική μου γενιά δεν έχει γνωρίσει τέτοια πράγματα. Ακόμη και η μάνα μου που είναι παιδί της κατοχής, όταν ήρθε τώρα αυτό το χρόνο στην Αθήνα και είχε να τη δει τα τελευταία τρία χρόνια γιατί όταν μετά τη σύνταξη που κατεβήκανε στην Καλαμάτα, τρελάθηκε. Τρελάθηκε, έκανε βόλτα στο κέντρο της Αθηνάς και τρελάθηκε. Τέτοια απαξίωση, κλειστά μαγαζιά, φτώχεια, άστεγη. Δεν ήταν κάτι ξεχασμένες παιδικές αναμνήσεις από άλλες περιόδους, περιόδους που μίλησαν πόλεμο. Αυτό το πράγμα θα γενικευτεί σε βαθμό κακουργήματος στην ελληνική κοινωνία. Στο τέλος του 2012, αν εφαρμόζεται αυτή η πολιτική, συνεχιστεί, αν επιτρέψουμε να συνεχιστεί, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα έχει τα μέσα που στο ζήτημα.